Εξαιτίας ενός γεγονότος, κάτι που ετοιμάζουμε μαζί, κάτι πάρα πολύ ωραίο με τη Ράπτη, έτυχε να βρεθώ λίγο με το ζευγάρι, να του ζήσω και είναι όντως πολύ ερωτευμένοι. Φιλιούνται δημόσια στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ζούνε μια κοινή ζωή. Είναι για καλιά, κάθεται στα γόνατά της. Αυτά πες ρε Φέη τώρα. Είναι σαν να είναι παντρεμένοι, δηλαδή σαν ο ένας να έχει βρει τον άνθρωπο της ζωής. Πιστεύεις. Εγώ δεν το έχω συζητήσει αυτό ούτε με τον ένα ούτε με την Έλενα. Η Έλενα είναι φίλη μου. Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι έχουν βρει το άλλο τους μισό. Δηλαδή την Έλενα πρώτη φορά την βλέπω να είναι τόσο αφοσιωμένη, να την νοιάζει τόσο πολύ για τα επαγγελματικά του, για την υγεία του, για την καθημερινότητα, σαν να είναι παντρεμένη. Καλά, δεν είναι πρώτη φορά, δεν χαθούμε ξαφνικά, βάζουμε τη λίτ. Και με το Γιάννη ήταν πολύ ερωτευμένη και παντού καλά. Μπορώ να έχω τη δική μου εκτίμηση και να πω ότι είναι δική μου εκτίμηση, ρε παιδιά. Γιατί τους έχει ζήσει. Είναι φίλη της Φέης. Οπότε ναι. Έχεις μια εκτίμηση ως δημοσιογράφος που η εκτίμηση των δημοσιογράφων πολλές φορές είναι διαστρεβλωμένη. Εγώ επειδή τα έχω ζήσει λίγο καλύτερα, βλέπω ότι εδώ είναι αφοσιωμένη. Είναι αφοσιωμένη. Και πολύ ωραία. Ο έρωτας μπορεί να έχει. Και εδώ μιλάμε για μια διαφορά. Για έναν έρωτα με διαφορά ηλικία. Δεν φαίνεται καθόλου. Και όλη την ώρα είναι όχι, αγάπη μου, αγάπη μου. Μιλάμε για 20 χρόνια. 20 χρόνια, ρε Γιώργο. Σιγάρε, Γιώργο. Παιδιά, πόσο είναι ο Λούκας Γιώργας. Δεν είναι 35. 35. Είναι. Όχι. Άρα είναι 45 η ράπτη. Κουκλάρο και το Γιώργα. Τώρα κουκλάρε. 35. Μισό να κουκλάρω το Γιώργα. 35 ξέχασε το. Άστε ρε Φέη που είναι. Δεν είναι 35, είναι 34. Λοιπόν, ο Ληξίαρχος εκπομπής. Όχι. Γιώργο,